Γεια σας φίλοι μου. Ένα νέο βιντεάκι εδώ στο κανάλι μου στο YouTube που θα δούμε σήμερα. Με καμπούρα στην αρχή και σιλικόνη. Δύο ωραία ψαράκια. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια και για τις προβολές που έχει το κανάλι. Και πάμε σιγά σιγά να δούμε ένα ωραίο βιντεάκι. Λοιπόν, εδώ είμαι με καμπούρα, δολωμένη, και περιμένω. Εδώ παίρνω ένα ωραίο χτύπημα, παίρνω το ψάρι, μεγάλο το ψάρι, αλλά... Λοιπόν, εδώ τι έχει συμβεί. Κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό το νήμα ήταν πληγωμένο. Συνεχίζουμε. Επόμενη ρηξιά. Εδώ βλέπουμε στο βυθόμετρο ξεκάθαρα τις αψίδες που έχει μέσα στο ψηλό. Τα ψάρια, υποθέτω, δεν είμαι κι εγώ σίγουρος, παρόλο τις ώρες του ψαρέματος, δεν μπορώ να γνωρίζω και 100% το τι ψάρια είναι. Υποθέτω λοιπόν ότι είναι τσαούσια. Κατεβάζω δολωμένη καμπούρα και δεν αργεί να πάρω το χτύπημα. Το τσαούσι κάνει, είναι μάχημο και σου είναι ευχάριστο σαν ψάρεμα. Λοιπόν, επειδή πολλοί με ρωτάτε τι δολώνουμε την καμπούρα, οτιδήποτε φρέσκο έχουμε σε καλαμάρι ή σουπιά, κομμάτι ή και ολόκληρη σουπιά, μα είναι, ξέρω εγώ, μικρό το δόλωμα. Στο συγκεκριμένο έχω βάλει λουρίδες καλαμάρι και όπως είδατε αμέσως πήγε. Ας δούμε λοιπόν. Είναι μάχημο όπως βλέπετε. Είναι από τα ψάρια που ευχαριστιέσαι να το βγάλεις, να το βγάζεις. Να πω επίσης, επειδή έχετε και άλλη απορία, το τι νήμα χρησιμοποιώ και το τι πετονιά, τι νούμερο δηλαδή. Εγώ κάτω από 0,28 νήμα και 0,55 παράμαλο δεν βάζω, ούτε στις καμπούρες. Για ένα και μόνο λόγο. Τυχαίνουν και άλλα ψάρια εκτός τα τσαουσάκια ή τα σκαθάρια. Εννοείται μικρά ψάρια, αλλά μου τυχαίνουν και μεγάλα ψάρια, οπότε δεν ρίψω, κινδυνεύω να χάσω μεγάλο ψάρι γιατί έχω βάλει μικρό νήμα ή μικρή διατομή παράμαλο. Πάμε λοιπόν να δούμε εδώ το τσαούσι που το έφερα πάνω. Ωραία εμπειρία. Μπορώ να πω ότι το ευχαριστήθηκα. Με κούρασε λιγάκι. Πιο πολύ βασικά σε κουράζει η αγωνία αν θα το βγάλεις. Λοιπόν, ένα ωραίο τσαούσι. Τώρα δεν θυμάμαι και πόσο ήταν, να σας πω την αλήθεια, αλλά δεν έχει σημασία και τα κιλάρα, παιδιά. Βλέπω πολλούς που λένε πήρα μια σφυρίδα, τόσα κιλά. Δεν έχει καμία σημασία, παιδιά. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο ψάρεμα. Εδώ βλέπουμε το τι είδα και έριξα. Κλασική περίπτωση σφυρίδας. Έριξα
Δεν πρόλαβα να πατώσω. Πήρα ένα πολύ ωραίο strike και μια πάρα πολύ ωραία μάχη. Να το δούμε και αυτό. Σε χακί σιλικόνη ήτανε. Ωραίες μάχες αυτές με τις σφυρίδες. Καλά τα τσαούσια, αλλά οι σφυρίδες νομίζω ότι είναι πιο καλές, πιο δυνατές, πιο όμορφες μάχες. Το ευχαριστιέσαι. Είναι αξέχαστες εμπειρίες, παιδιά. Αλήθεια σας το λέω. Όπως είδατε, δεν πρόλαβε να κατέβει. Αν παρατηρήσατε, είχα το δάχτυλο στο νήμα. Με το που με ακούμπησε, κατευθείαν πάτησα το δάχτυλο, έβαλα φρένα και ξεκίνησε. Εδώ να σας πω ότι το ευχαριστιέμαι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω για τα καλά σας λόγια, για τις εγγραφές που κάνετε. Θέλω να όσοι δεν έχουν κάνει να κάνουν και αυτή η εγγραφή, να κάνουν κάποιο σχόλιο σε απορία που τυχόν έχουν. Όπου μπορώ να βοηθήσω, παιδιά, πολύ ευχαρίστως. Όπως βλέπετε και από το καλάμι, το ψάρι είναι μεγαλούτσικο. Δεν έβγαλε φούσκα. Ήτανε ζωηρό. Μάχημο. Ευχαρίστηση μεγάλη, παιδιά. Όσοι έχουν βγάλει λίγο μεγάλη σφυρίδα, καταλαβαίνουν τι λέω. Όσοι δεν έχουν βγάλει, εύχομαι πολύ σύντομα να βγάλουν. Μην ξεχνάτε τον τρόπο ψαρέματος που προτείνω για τις σιλικόνες. Βλέπεις το ψάρι, κάνεις κράτη τη μηχανή, νεκρά δηλαδή, για όσους δεν καταλαβαίνουν το κράτη. Εννοείται ότι η ταχύτητά σου είναι πολύ μικρή όταν κάνεις ψαχτήρι, και αν χρειαστεί κάνεις και ανάποδα, ανάλογα το ρέμα ή τον κυματισμό, έτσι ώστε να πέσει η σιλικόνη πάνω στο ψάρι που έχουμε δει. Εάν πέσει πάνω στο ψάρι ή πολύ κοντά του, να ξέρετε ότι είναι σίγουρο στις δύο φορές, τη μία θα το πάρει στο ψάρι. Λοιπόν, μεγάλο ψάρι, ξαναβάλαμε το γάτζο στο σκάφος. Για αυτές τις περιπτώσεις μπλέκεται η σαλαγιά στην απόχη, ρε παιδιά, και όλο κόβω την απόχη. Ένας χαμός. Λοιπόν, παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι. Πατήστε και το καμπανάκι δίπλα. Πάμε να δούμε λοιπόν το ψάρι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Υγεία και καλές θάλασσες σε όλο τον κόσμο, παιδιά.